Η υποδοχή με λαμπρότητα της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας σηματοδοτεί και την έναρξη των οκταήμερων εορταστικών εκδηλώσεων στη Μεσίνη. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Μποροπανήγυρης που στείνεται στην περιοχή κάθε χρόνο, ενώ η υποδοχή της πομπής με την εικόνα από τον κλήρο, προεξαρχόντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, καθώς και από τις τοπικές αρχές, έγινε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο της πόλης. Το εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου της Παναγίας της Βουλκανιωτίσσης ήρθε από το θρόνο της, από το μοναστήρι της Βουλκάνου στην πόλη της Μεσσίνης για να ενισχύσει και να ενδυναμώσει το λαό. Αυτές τις δύσκολες στιγμές η επιμονή μας στην παράδοση σε όλα αυτά που παραλάβαμε αποτελεί μια ανεκτίμητη περιουσία που πρέπει όλοι μας να την σεβόμαστε. Η Ιερά Πομπή πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της Μεσσίνης πριν καταλήξει στο μετόχι της Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνημα και τις 8 ημέρες της γιορτής. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν όσο καμία άλλη φορά, είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε σήμερα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να δίνει χαρά η Παναγία και ευτυχές οι οικογένειές τους. Στο πλαίσιο της Εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και η εκδήλωση «Πάμε Μεσσίνη» που μοιάζει με την Λευκή Νύχτα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Μεσσίνης. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους μικροπολιτές να... και ο κόσμος στηρίζει το παζάρι όλα αυτά τα χρόνια και με την βοήθεια της Παναγίας να πάνε όλοι ένα μεροκάμα το σπίτι τους που σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλή είναι και στη Μεσσηνία. Άμα δεν δουλέψουμε στη Μεσσηνία, πού θα δουλέψουμε? Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Και αν μπορέσουμε και ζήσουμε και τα καταφέρουμε, ο κόσμος έχει πέσει σε μελαγχολία, δεν βγάζει υποχρέωση οικονομικά ενώ πάντα. Η συγκεκριμένη γιορτή πραγματοποιείται σε ανάμνηση του θαύματος που επιτελέστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, οπότε και η πόλη σώθηκε από θανατηφόρο λοιμό. Θαύμα που αποδίδεται στην Παναγία την Βουλκανιώτισσα.